δική μου σας τα δίνει. Είσαστε πιο ευχαριστημένοι. Φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών παρουσιάζω μαζί με τους συνεργάτες μου την ομάδα θεάτρου Ατωνάλ την παράσταση La Dispute, που είναι βασισμένη στο έργο «Η Φιλονικία» του Μαριβό. Η παράσταση χρησιμοποιεί κάποια κείμενα του Ρολάν Μπάρτ από τα αποσπάσματα του ερωτικού λόγου. Τη Φιλονικία την επέλεξα επειδή θεωρώ ότι οι θεματικές της είναι κλασικές και διαχρονικές και αποκαλύπτουν την τρομερή ανάγκη του ανθρώπου να δαμάσει και να αντιθασεύσει τη φύση. Χάνομαι αν δεν το φιλήσω. Και μόλις το φιλήσω, πάλι χάνομαι. Σας λατρεύω. Να με λατρεύετε, λοιπόν. Μόνο αφήστε μου τον χρόνο να ανασάνω. Η υπόθεση του έργου, λοιπόν, παρακολουθούμε ένα πείραμα. Ένας πρίγκιπας και η ιερωμένη του έχουν βάλει στοίχημα για το ποιο είναι το πιο άπιστο φίλο, ο άντρας ή η γυναίκα, και για πρώτη φορά θα πάνε να παρακολουθήσουν 4 νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξανασυναντήσει ποτέ άλλους ανθρώπους, ήταν έγκλειστοι για 18 χρόνια και θα τους δουν να συναντιούνται σε κάτι σαν ψεύτικη Εδέμ. Και εκεί θα μπορέσουν να παρακολουθούν μια ανατομία της ερωτικής συμπεριφοράς. Τι πάθος, νιώθω να με παρασύρει και εμένα και ωστόσο μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να κρατηθεί για πάντα ζωντανό. Ο ρόλος που κάνω στο La Dispute είναι ο ρόλος της Καρίζ, της σκλάβου παιδαγωγού, γιατί τότε υπήρχε η νοοτροπία ότι πας μη λευκός ζώο και στόχος είναι να είμαι θεματοφύλακας της αίσιας έκβασης του πειράματος που εκτυλίσσεται. Στην παράσταση La Dispute του Μαριβό είμαι ο Μεσρού. Είμαι κι εγώ σκλάβος. Δεν ανήκω στη λευκή φυλή, όπως το ίδιο και η Καρίζ. Ο ρόλος μας στην παράσταση είναι να φέρουμε και να εκτελέσουμε ουσιαστικά το πείραμα, έτσι ώστε να διασκεδάσει ο πρίγκιπας με την Ερμιάν. Είμαστε τραγικοί ρόλοι, γιατί εδώ και 18 χρόνια αναθρέψαμε και εκπαιδεύσαμε κάποια παιδιά, έτσι ώστε να διαπιστώσει ο πρίγκιπας και η Ερμιάν αν είναι άπιστος περισσότερο ο άνδρας ή η γυναίκα. Είναι αλήθεια ότι σας λατρεύει. Πολύ καλά το είπατε. Τι είναι η απιστία? Δύσκολο να απαντήσει κανείς, ειδικά όταν μιλάμε για τον έρωτα. Σίγουρα πάντως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πιο άπιστος ο άνδρας ή πιο άπιστη η γυναίκα. Έχει να κάνει πολλές φορές με το ποιο σε μία σχέση έχει εξουσία ή πολλές φορές και με το ποιο κοινωνικό μοντέλο προβάλλεται περισσότερο, έτσι ώστε να είναι κάποιος άπιστος ή να μην είναι άπιστος.